Ποιο είναι ο Νίκο? Στην ταβέρνα. Καλά, ρε, δεν θα μου τα βάλει στην ταβέρνα. Σε δίνουν ψάρια ή αγοράζει ψάρια, ό,τι κάνει. Αγοράζω. Ναι. Και τα παίρνει τα ψάρια και τα βάζει στην ταβέρνα να τα ψάρει. Δεν έχω κακό. Δεν τρέπεσαι, λέει. Καλ... Παλιά άνθρωποι. Κακό είναι αυτό. Κακό είναι, τι είναι. Γιατί είναι κακό. Μισό λεπτό. Θα πάρω κι εγώ τέσσερα ψάρια. Να τα πάρω στην κυρία Μέρη, η οποία έχει και ορχήστρα στην Πορφύρα. Θα την πω, γεια σου κυρία Μέρη. Έχει ορχήστρα τη γιορτή των Βαλεντίνων, πώς το λένε, και την Τσικνοπέμπτη. Έχω ορχήστρα, Κώστα μου. Αχ, κυρία Μέρη μου, έχω πιάσει τέσσερα ψάρια στο Δερμαϊκό, να πούμε, με τον κόκκινο τετράτα. Και αγόρασα κάτι ραπανάκια από τη Λαϊκή. Να έρθουμε να φάμε. Ένα-ένα. Τι ένα-ένα. Είναι αυτό δουλειά. Στη συγκεκριμένη ταβέρνα είμαι πελάτης. Σε ποια ταβέρνα? Στο Ματσαβίνο. Ναι. Είμαι πελάτης. Πες τον κόλπο. Δεν υπάρχει κόλπο. Πες τον κόλπο. Δεύτερον. Δεύτερον. Θα πάρω. Τρία φαγκρόπουλα. Τρεις τσιπούρες. Από πού θα τα πάρεις τα φαγκρόπουλα? Από τη Λαϊκή Αγορά. Από τη Λαϊκή Αγορά, από ψάρα. Πολύ ωραία. Ναι. Θα το βάλεις τον άνθρωπο να τα ψήσει. Να τα πάρει. Ακουραδίστα. Θα πληρώσω 25, 30, 40, 50 ευρώ πώς θα κάνουν τα ψάρια. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτά για να τα φας στο εστιατόριο. Παραπάνω. Εννοείται. ΦΠΑ, ιστορίες. Άλλο πράγμα σου. Ναι. Μαγειρέματα. Ρωτάω τώρα. Ναι. Δήμος, κοινότητες. Ρωτάω τώρα. Λέγε, ρε. Είναι προτιμότερο να βάλω τη γυναίκα μου να καθαρίζει και να τηγανίζει μια ώρα ή να το δώσω 5 ευρώ να τα ρίξει τη φουφού άλλος και πόσα θα δώσεις? 5 ευρώ. Άσε ρε φύγε, μην ξανήγεσαι πολύ. Μη, θα σου πέσκα, θα σου πέσκα. Όσο ρεύμα θα έκαιγε ρε φίλε. Το ρεύμα. Όσο ρεύμα θα έκαιγε και είναι έτοιμα και γίνονται μια χαρά. Δεν πάω κάθε μέρα, θα πάω μια φορά να δώσω. Θα μπει κανένας εφοριακός, θα μπουν η απόδειξη για τα ψάρια. Να σας πάει μέσα. Υπάρχει απόδειξη. Ποια απόδειξη είναι? Άσε καλή. Και στο Λουκιανέβης τώρα δίνεις και όνομα και διευθύνσεις. Τι ωδε. Γαλάρι, επιτρέπετε. Και πελάτης είμαι εκεί. Ναι. Εντάξει. Πάμε στην κυρία Μέρη, στην Πορφύρα. Έχει και ορχήστρα. Είσαι ερωτευμένο πιτσουνάκι μου. Άλλο πράγμα. Είσαι να πάρει τη γυναίκα σου. Να κάνει τη διαφήμιση σου. Λέγε ρε παιδί μου, ναι, τι κάνω. Μην τον μπερδεύει. Να πάμε στη Μαύρη Θάλασσα να πιάσουμε μια καρχαρία. Εμένα με ρώτησε. Και σου λέω. Από το να παιδεύεται η γυναίκα μου γιατί είναι εργαζόμενη. Τι καλός άνθρωπος, τι σύζυγος, τι αλτρουιστής, ναι. Όταν έχω μεγάλο ψάρι, θα το ψήσω στο κάρπο. Το καλοκαίρι το βάζω στο μπαλκόνι, το κάνω εγώ στο κάρπο. Εσύ το βάζεις στο μπαλκόνι. Σιγά, τι. Το ψάρι. Ναι, γιατί. Το ψήνεις εσύ. Ναι, γιατί. Είσαι και ψήστης δηλαδή από πάνω. Τι καραγκιόζεις είσαι. Είναι τόσο δύσκολο να ψήσεις ένα ψάρι? Για μένα. Τέχνη είναι. Βέβαια. Φεύγε, ναι, γιατί εγώ δεν μπορώ να το κάνω τόσο καλά όσο το κάνει ο Βασίλης και ο Μάριος, αλλά. Εντάξει. Δηλαδή στο μπαλκόνι έχεις φουφού. Ναι. Και τη βάζεις και ψήνει. Και δεν διαμαρτύρονται οι γείτονες, να πούμε, για τη βρώμα που έχουν εκεί πέρα. Έχω καλούς γείτονες. Έχεις καλούς γείτονες. Ναι. Έχεις καλούς γείτονες. Δεν βγάζει βρώμα. Και δεν το κάνω κάθε μέρα. Ναι. Και βγαίνεις στο μπαλκόνι με τη σαγιονάρα, τη γλιστερή, τη Μητσούκο, βάζεις και τα κάρβουνα, ξέρω και τα λοιπά. Σιγάρι, πόση ώρα θα κάνει να ψήσει? Παίρνει το φαγκρί και το πάει στην ταβέρνα. Γιατί, ωραίο κόλπο, ωραίο κόλπο. Δεν καταλαβαίνω. Ενοχλεί κάποιον? Ενοχλεί κάποιον. Έπρεπε να είμαι εγώ ταβερνιάρης. Ρε φίλε, ο κόλος σου θα είχε, θα είχε ένα πέλμα να πούμε 43 νούμερο παππούτσι. Προφανώς το έχω συνεννοηθεί με τον άνθρωπο. Από τη στιγμή που δεν λειτουργώ εις βάρος κάποιου και δεν λειτουργούν οι άλλοι. Πώς δεν λειτουργείς εις βάρος κάποιου? Εις βάρος πιανού. Παίρνεις τα φαγκρία από τη Λαϊκή, πας και μεσημέρι. Πας και μεσημέρι, φαντάζομαι, που είναι φθηνά και έχουν ξεμείνει να πούμε, γιατί στην αρχή είναι ακριβά. Τα κοπανάς να πούμε μέσα. Δεν τα ξέρεις τα γράμματα. Για πες να μάθω. Το ακριβό το ψάρι είναι ακριβό ό,τι και να γίνει. Ποιο είναι το καλύτερο ψάρι, ρε? Το καλύτερο ψάρι. Ποιο είναι το καλύτερο ψάρι? Αυτό που είναι φρέσκο. Μπράβο, συμφωνώ απόλυτα. Αυτό που είναι φρέσκο. Ναι. Το παίρνεις λοιπόν το μεσημέρι, εσύ δίθεν για φρέσκο κτλ. Και το κοπανάς, θα πούμε. Είναι δυνατόν να μου δώσουν εμένα ψάρι και να μην είναι φρέσκο? Έλα, και από πού το καταλάβεις? Δηλαδή θέλει να σε ξεγελάσει κάποιος. Πόσο χαζός είναι ο ψαράς? Όχι, γιατί. Εσύ... Ο ψαράς, ο οποίος δεν έχει μυαλό, θα σου δώσει ψάρι το οποίο δεν είναι φρέσκο. Ναι. Γιατί δεν έχει μυαλό και εσύ πού το καταλάβεις? Πρώτον, γιατί οι δύο ψαράδες συγκεκριμένα ψωνίζω. Οι δύο, ρε. Όχι, να σου δίνω εγώ μια βαλούτα. Οι δύο ψαράδες. Μα σου δίνω εγώ μια βαλούτα. Οι δύο συγκεκριμένα ψωνίζω είναι λίρα 100. Δεν με νοιάζει, ρε. Είναι καλύτερη. Πώς θα καταλάβεις, ρε, ότι είναι μούφα το ψάρι? Λίρα 100. Δεν με νοιάζει, ρε, το λίρα 100. Εντάξει. Ναι. Και το δεύτερον είναι ότι κάποιος ο οποίος πραγματικά σε εκτιμά. Ναι. Δεν κάνει, θα σε, με έχουν διώξει πολλές φορές. Δηλαδή, ποιος έδιωξε? Πάω αργά, ρε παιδί μου, μια φορά. Σίγουρα. Ειδικά για Πέμπτη. Για να πάρει φθηνά. Όχι, ρε. Πασαριά. Δεν προλαβαίνω. Πάω αργά. Ναι, πάω ναι. Μία η ώρα. Ω, ναι. Υπάρχει τίποτα. Μου λένε τέτοια ώρα. Είχε 2-3, τα δώσαμε τελείωση. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για ποιο λόγο να με διώξει? Πάω να πει ότι κάνει δουλειά του υπέρ. Ναι, άμα θέλει να σε ξεγελάσει, πώς θα καταλάβεις ότι το ψάρι είναι βαλούτα? Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα μην δεν είμαι ειδικό. Ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Δεν είμαι ειδικό. Αλλά δεν είναι χαζό να μπει στη διαδικασία. Έχει όμω ανθρώπου οι οποίοι το καταλαβαίνουν.
Φυσικά ρε φίλε, παίζει ρόλο το μάτι. Ο συγχωρεμένος ο μπύρα λάχας, ήτανε, έλεγε αυτό, βλέπουν, το ψάρι είναι... Ξεχωρίζουν. Ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που το έχουν. Εγώ δεν το έχω. Εμάς μπορεί να μας δώσουν ψάρι τριών μηνών και να το φάμε. Μπορεί να γίνει. Περάσε από εκεί πέρα. Αυτό που λες δεν γίνεται. Το ό,τι θες μας πουλάνε. Φαίνεται. Είμαστε γαϊβάνια. Ό,τι θες. Ρε τώρα αυτός, άμα πάρεις γαρίδες τώρα από τον Καβαλιώτη, περπατάνε πάνω στη τέτοια. Οι γαρίδες περπατάνε. Περπατάνε. Τι τζόκινγκ κάνουν. Περπατάνε σου. Θα μας τρέψει. Φωνάει, το κουνάει το ποδαράκι η γαρίδα. Τι να σε κάνω, ρε, τι να σε κάνω. Πας στον Καπούλα, το βλέπεις. Ο Καπούλας ποιος είναι. Πού να ξέρεις. Δεν ξέρω. Εσύ τολμάς να πας λαϊκή. Θες τέσσερις φουσκωτούς για να πας. Το βλέπεις το ψάρι. Ακόμα έχει, πώς το λένε, κόπερτον επάνω. Έκανε ηλιοθεραπεία. Πλάκα μου τον καράγκιο.